Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast «Χίλιες και Μία Νύχτε. Είμαι ο Θεοδόση Μίχο και ο στόχο μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου παζλ τη αθηναϊκής νυχτερινή ζωή μέσα από τι γλαφυρέ αφηγήσει των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρο τη σωστή στιγμή. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά Χίλιε και Μία Νύχτε του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα ένας από τους πιο δραστήριους και αικίνητους και ακούραστους τέκνο DJs της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, ο Κρίστιαν Καμπάς. Καλώς ήρθες Κρίστιαν. Καλώς σας βρήκα. Το τιμόνι είναι στα χέρια σου. Ελπίζω να είσαι έτοιμος να μας πας μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Μια φορά και ένα καιρό λοιπόν ήταν ο Κρίστιαν Καμπάς. Μαζί με τον Καλ Κόξ και τον Ούμεκ κάπου στην Ιερά Οδό. Το χρονόμετρο γυρνάει στο 2013 μου φαίνεται, αν δεν κάνω λάθος. Και στο συγκεκριμένο event έκλεινα το πάρτι και ήταν η εποχή που ήμασταν πάρα πολύ δραστηριοί γενικότερα με τον Νούμε και δισκογραφικά και με gigs έξω Ήταν πολύ καλό κόμπο να γίνει όλο αυτό στην Αθήνα και πόσο μάλιστα με τον Κάλ Cox Οπότε το πάρτι ξεκινάει, είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε σε ένα από τους πιο καινούριου χώρους στην Ιερά Οδό που ήταν κυρίω για μπουζούκια, αποκλειστικά για μπουζούκια μάλλον, αλλά μεγάλο χώρο, high tech. Αυτοί έχουν τον καλύτερο ήχο, δεν έχουν. Τα, τα καλύτερα όλα έχουν. <laughs> <Έτσι. laughs> Και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι λοιπόν που βρισκόμαστε σε ένα χώρο που είναι όλα στην εντέλεια. <laughs> καμία σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει από underground καταστάσει του παρελθόντο. Καμαρίνια, backstage κάβε. <laughs> όλα τα ο Θεοδόση μου. Βασιλιάδες. Λοιπόν, και έρχεται η σειρά μου να παίξω. Είμαστε όλοι πάρα πολύ εύθυμοι α πούμε. Και το πάρτι πάει πάρα πολύ καλά. Έχω ενθουσιαστεί και εγώ. Περνάνε οι ώρε, έχω βγάλει μπλούζε, με παίρνουν διάφοροι φίλοι μου στου δρόμου του. Γίνεται λίγο τσίρκο στο booth, εντάξει, λίγο juvenile καταστάσει. Δεν πειράζει. Κάτω ο κόσμο είναι πολύ ωραία, γιατί ήταν αργά. Οκ, okay. ξέρει, δεν έχει πάντα κόσμο όταν κλείνει το πάρτι. Αλλά τώρα το venue ήταν μεγάλο. Ε, για πάρα πολύ κόσμο, όλοι κάτσανε, είχε πάει και αργά mm -hmm. Υπήρχαν άτομα που φοράγανε μάσκες και αναπνευστήρες Δεν ξέρω γιατί, okay. δεν ξέρω γιατί <laughs> Όχι πολύ, έτσι μην παρεξηγηθώ <laughs> <laughs> Λοιπόν, και ενώ εγώ παίζω και γίνονται όλα αυτά Μαθαίνω εκ των υστέρων ότι ακριβώ πίσω μου δηλαδή που είναι η είσοδο για τα καμαρίνια Και το όλο... Το υπόλοιπο μέρο του μαγαζιού mm -hmm. γίνεται χαμό. Το έχουν. Τι να πω, Λοιπόν, έχουμε λαιλατήσει κα... καμαρίνια, <laughs> όχι εμεί. <laughs> έχουν κλαπεί όλα τα ποτά <laughs> από τα backstairs <Okay>. τα <laughs> του Καλ Κόξ, λοιπά, Έχουν γίνει καλά δύο τσαμπουκάδε και ένα γνωστό μου, ο οποίο είναι στα μισά κιλά από μένα, mm -hmm. και με ξέρεις, δεν είμαι καναθυρίο εγώ, okay. έχει ξυλώσει πόρτα <laughs> από εκείνε τι μεγάλε ασφαλείε στα συνέδρια που έχουν και τη σούστα που κλείνουν μόνε του. Και γίνεται αυτό ενώ παίζω. Εγώ, εγώ δεν έχω ιδέα ότι γίνει. Α, δεν έχει καταλάβει τίποτα εσύ. τη γίνει όχι, τα έχω μάθει πολλοί μέρε μετά. Okay. Με email απογοήτευση. <laughs> <laughs> Εντάξει, δεν φταίω εγώ, αλλά γινόταν όταν έπαιζα. Οπότε ήρθε σε μένα το email. Αυτά ήταν με τι γινόταν εκείνη τη στιγμή. Τι ώρα έπαιζε. Α, πρέπει να ήταν στην καλύτερη 6, στη χειρότερη 7. Το πρωί. ναι, 6, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Εξηγήσε μου τώρα, επειδή σε βλέπω, σε παρακολουθώ και στα social και εντάξει, εγώ δεν σε ακολουθώ στα πάρτι γιατί δεν μπορώ πια να κάτσω μέχρι εκείνη την ώρα. Τι ώρα συνήθω βγαίνει εσύ και παίζει στα πάρτι. Κοίτα, άμα παίζω σαν headliner, mm -hmm. είναι μετά τι τρει. Σίγουρα. Okay. Αυτό. Τώρα, πιο παλιά που έπαιζα με ξένου, ε, πιο συχνά, δεν μπορώ να παίξω πιο πριν, την παίζω πολύ σκληρά και εντάξει, το γόρμα το έχω κάνει αρκετά. Mm -hmm. ε, Στα έπαιζα μετά το ξένο, δηλαδή Άμα ξέρει να 3-6, θα παζα 6 ή 3-5, θα παζα 5, ξέρει. Με... με όσο. Με όσο. Εγώ. Ναι, το όσο είναι σχετικό βέβαια, διότι έχει να κάνει με το μαγαζί και τι ώρε που λειτουργεί. Ε, δεν μπορεί να το πα όσο θε. Okay. Αλλά το 7-7,5 το... είναι το σύνηθε, α πούμε, ναι. Μάλιστα. Και η ερώτηση τώρα του ενό εκατομμυρίου δολαρίων είναι. Εσύ είσαι από νωρί σε αυτό το πάρτι και το πα σε ρίδι, δηλαδή ξενυχτά, ή βάζει το ξυμητήρι στι 4 το πρωί για να πα στο πάρτι. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Κοίτα. προσπαθώ να είμαι εκεί από πριν, όχι από την αρχή, αρχή γιατί δεν αντέχω, αλλά πλέον δεν μπορώ να κοιμηθώ και να πάω. Γιατί είναι το πιο καταθλιπτικό πράγμα του κόσμου για μένα αυτό. Να, ξυπνάω μέσα στο βράδυ και να. και σαν πελάτη να πήγαινα. Δεν μπορώ να ξυπνάω 4 του το πρωί για να πω τι ωραίο που θα πάω στις 6 να παίξω. Δεν, γίνεται αυτό. Ναι, δεν μπαίνει, δεν είσαι στη φάση, α πούμε. Θέλω να κλιματιστώ λίγο, να πιω τα ποτά μου, να μιλήσω, αυτό. Εντάξει. Ναι. Αλλιώ δεν έχει και νόημα. Δεν, δεν, θα παίξω και τόσο καλά, α πούμε. Και πόσε μέρε το μήνα παίζει. Αναλόγω. Ένα μέσο ώρα παίζουμε. Κα, ας πούμε, ε, καμ, καμ, κάθε εβδομάδα, α πούμε. Και γυρνά στο σπίτι 8-9 το πρωί. Mm-hmm. Και κοιμάσαι μέχρι. Δεν κοιμάμαι. Κοιμάμαι πολύ λίγο. Όταν παίζω πλέον, ε, κάνα τετράωρο θα κοιμηθώ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ παραπάνω τώρα. Όταν ήμουν πιο μικρό, κοιμόμουν κανονικά. 8 9 το πρωι και κοιμασαι μεχρι δεν κοιμαμαι κοιμαμαι πολυ λιγο οταν παιζω πλεον ε κανα τετραωρο θα κοιμηθω δεν μπορω να κοιμηθω παραπανω τωρα οταν ημουν πιο μικρο κοιμομουν κανονικα 8 ωρα 10 ώρα. Τώρα 4-5 ώρε max. Και αυτέ. Όχι ωραίε. Μάλιστα. Ωραία, ας το πάμε λίγο πίσω. Πότε ξεκίνησε όλο αυτό το τέκνο παραλήρημα θα πω εγώ για σένα. Το, το δικό μου παραλήρημα. Το δικό σου, <laughs> ναι, ναι, το δικό σου. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ δεν έπαιζα πάντα τέκνο. Ξεκίνησα από Progressive House, την εποχή του Πλασόντα. Mm -hmm. Οπότε, ας πούμε ότι το πρώτο μου κανονικό gig ήταν στο Πλασόντα, πάλι καλή ώρα με το Kyle Α, όπως δεν είναι όλα Λοιπόν, και πάλι έπαιξα μετά Ψέματα, μπορεί και πριν και μετά, δεν θυμάμαι Όχι, ναι, το βρήκα, και πριν και μετά Ωραίος Λοιπόν, οπότε ξεκίνησα από εκεί Και γύρω στο 2008 ή 2009 που άρχισε να αλλάζει η μουσική Πήγα στο τέκνο, αυτό έτσι απλά αποφάσισε να. Ναι, γιατί δεν μου άρεσε το Progressive House εκεί που ήταν. Είχε γίνει πολύ φιλόρικο για μένα. Δεν μου άρεσαν τα, ούτε τα πολύ electro πράγματα που βγαίνανε, που ήταν τα, το εναλλακτικό, α πούμε, okay. το Progressive, ούτε τα πολύ light πράγματα, tip house κτλ. Οπότε πήγα στο τέκνο γιατί άρχισε να μπλέκεται mm -hmm. Οπότε ήταν πολύ εύκολο να περάσω. Ωραία. Και ο Κρίστιαν Καμπά, πώ ορίζει το τέκνο, Πώ ορίζεται, Ορίζεται από τα BPM, Ορίζεται από, τη, από του ήχου που χρησιμοποιεί ο, αυτό που παίζει. Πώ. Γιατί επίση υπάρχουν 18.000 διαφορετικά είδη. Το minimal, το ένα, το άλλο, το σούπα, το μου πες. Τι είναι τέκνο τελικά το 2022. Λοιπόν, σίγουρα δεν μπορώ να το ορίσω εγώ αυτό για κανένα λόγο. <laughs> το τέκνο για μένα ορίζεται από του ήχου που είναι μέσα στα κομμάτια. Το BP, τα BPMs, εντάξει, mm. είναι σχετικά. Εγώ παίζω γρήγορα, α πούμε. Άλλοι παίζουν πιο αργά, αλλά τι παίζουν σκληρά. Εγώ παίζω πάνω από 140 BPM πλέον. Okay. Που είναι για ανθρώπου ηλικία μα είναι πολύ γρήγορα. Μάλιστα Αλλά υπάρχουν λάδι που παίζουν πιο αργά και είναι σκληρά ακόμα. Οπότε αυτό είναι που κάνει το. πώ αποδιαμορφώνει το ύφο. Οι ήχοι που χρησιμοποιούνται. Οκ. Εγώ που πε ότι. Εγώ ο διπλανό μου, ο μου, ο κλάμπερ τη διπλανή πόρτα. Μπορεί να καταλάβει το τέκνο όταν το ακούσει, αν δεν του πει κάποιο ότι είναι τέκνο ή μπορεί να τον μπερδέψει με. deep house ή όχι όχι θα το καταλάβει. Είναι πολύ. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ μαύρο-άσπρο. <laughs> δηλαδή, ξέρει. Δηλαδή. Ότι... Ε, είναι άλλο ήχο. Είναι πιο σκληρό, πιο σκοτεινό. Δεν έχει τόσο τόση μελωδία mm -hmm. ε, συνήθω. Εντάξει, αυτά που παίζουμε εμεί τώρα που είναι πιο προ το τραντ. Οκ, okay, είναι λίγο πιο μελωδικά. Αλλά σε γενικέ γραμμέ είναι πιο σκληρό ήχο. Απλώ αυτό. Okay. Ή αυτό θα, θα ήθελα εγώ να είναι τέλο στον... <laughs> Μάλιστα. Και πώ χορεύεται το τέκνο. <laughs> Γελάσε. <laughs> δεν ξέρω, κοίτα. Βλέπω κάτι βιντεάκια με πολύ μικρού ή μάλλον ναι. και πολλέ μικρέ, μάλλον που χορεύουν πολύ περίεργα. Ναι. Δεν το είχαμε εμεί τότε αυτό. <laughs> ε, δεν ξέρω βασικά. Όπω να είναι, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Okay. Η μεγαλύτερη παρεξήγηση που υπάρχει μέχρι σήμερα. Παίζει μουσική τόσα χρόνια πια, α πούμε. Είσαι ένα από τα πολύ δυνατά ονόματα αυτού του χώρου. Από όσο γνωρίζω, αν και δεν είμαι αυτού του χώρου. Η μεγαλύτερη παρεξήγηση για αυτό το χώρο ποια είναι. Είναι ακόμη αυτό το βλέπω κύκλου που μα έχει ναι, κολλήσει. Εντάξει. Δεν είναι παρεξήγηση αυτό. Α, <laughs> δεν είναι παρεξήγηση. Όχι, αυτή η μουσική δεν είναι κρυφό ότι πηγαίνει μαζί με τα ναρκωτικά. Εντάξει. Δεν, σε αυτό στηρίζεται. Σε αυτό στηρίζεται, ακούω. Ε, ναι. Ε, εντάξει. Δεν, δεν μου φαίνεται περίεργο αυτό. Mm -hmm. ε, δεν νομίζω ότι. μπορεί να το διαχωρίσει. Δεν σημαίνει ότι τέχει καλά για να πα σε ένα μαγαζί πρέπει να πίνει ναρκωτικά. Προβαλώς, αλλά ναι. πάει χέρι-χέρι. Ναι. Πώ πάνε άλλε μουσικέ, α πούμε, με άλλα ναρκωτικά χέρι-χέρι. Ναι. Ε, το... <laughs> δεν σου φαίνεται ότι είναι. Δεν σε ενοχλεί κάπω, ξέρει ότι ενδεχομένω έτσι να παρεξηγείται λίγο το όλο πράγμα. Αλλά έξι, να, να συναντά κάποιον, τι κάνει εσύ, Εγώ δουλεύω στο τάδε γραφείο σου, τι κάνει, Εγώ είμαι ένα τέκνο dj, και να σε κοιτάζει με μισομάτι, Γιατί μπορεί να νομίζει ότι είσαι μπλεγμένο στα, <laughs> στα, στα δίχτυα του υποκόσμου και τη νύχτα <laughs> και δεν ξέρω τι άλλο. Πιο πολύ με που νομίζω ότι είμαι πολύ μεγάλο για αυτό που κάνω. Ότι, θα περνά, ότι αυτό είναι μια παιδική φάση που την αφήνει πίσω σου και αυτό. Το, όλα τα υπόλοιπα δεν τα δεν υπολογίζω. Θα φορούν, αλλά αυτό είναι το πιο. που θα σου πει κάποιο ποτέ, καλά, αυτό είναι για παιδάκια μου ή. Τι DJ ρε φίλε. Αυτό. Ξέρεις. Ότι δεν είναι ένα σοβαρό επάγγελμα Ακριβώς. όσο μεγαλώνει. Αυτό πιστεύω είναι, είναι. γι' αυτό το πράγμα θα σε κρίνει κάποιο. Mm -hmm. Συνήθω, όχι τόσο πολύ τα υπόλοιπα. Okay. Από την άλλη, σε αυτού Απαντά, παιδιά. Ο Καρλ Κόξ. Μικρό είναι. <laughs> Καθόλου μικρό δεν είναι. <laughs> Πόσο είναι ο Καρλ Κόξ. <laughs> είναι 60 τώρα. Και συνεχίζει. Ε. Ναι. Άρα δεν έχει ημερομηνία λήξη αυτή τη δουλειά. Για μένα η ημερομηνία λήξη είναι όταν αρχίζει να φαίνεσαι πολύ γέρο. Άμα φαίνεσαι παππού, δεν είναι κάτι που θέλουν να βλέπουν οι άλλοι και αυτό δυστυχώ είναι αλήθεια. Okay. Δεν είσαι το ροκ, είσαι το metal, που είναι σαν παράσημο. Uh -huh. Εδώ, ναι, άμα φαίνεσαι παππού, ναι, κανένα δεν θέλει να βλέπει ένα γέρο πίσω από τα δέξια Να μην μπορεί να κουνιφέ ή να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Ναι. Δυστυχώ αυτή είναι η, η ημερομηνία λήξη. Ο Κάρκοξ είναι ίδιο από, από το που τον ξέρουμε. <laughs> Πώ το κάνει, μπορείς, δεν ξέρω. Η Ελλάδα έχει σοβαρή τεχνοσκηνή. Η Ελλάδα δεν έχει καμία σοβαρή ηλεκτρονική σκηνή και ποτέ δεν είχε. Δεν Σκληρό. δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και θα σου εξηγήσω. <laughs> <laughs> Ρίχτε. δεν υπάρχει σκηνή εδώ. Υπάρχουν μεμονωμένα event. Uh -huh. Μεγάλα, μικρά. Μερικά κλαμπ. Ενίοτε. Σκηνή οργανωμένη που να μπορεί να πάει μπροστά την πόλη, α πούμε, στην Ελλάδα, α πούμε, για την Αθήνα μόνο. Mm -hmm. Δεν υπάρχει. Okay. Ούτε καμία φοβερή παρουσία με παραγωγού έχουμε στην Ελλάδα. Εντάξει, έχουμε 5-6, πόσοι είμαστε 10, ξέρω αυτό. Ούτε υπάρχει κάποια συνεννόηση μεταξύ του. Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα, επειδή είμαστε εδώ που είμαστε γεωγραφικά, mm -hmm. το μόνο πράγμα το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει, μάλλον <laughs> ο βασικό παράγοντα για να υπάρχει μια σκηνή εδώ, είναι ο ελληνικό στίχο. Τέλο. Τέκνο με ελληνικό. Στίχος. Όχι, όχι, γενικά. <laughs> <laughs> Όλα τα υπόλοιπα είναι υποκουλτούρε. Ναι. Αυτό πιστεύω εγώ. Σε άλλε πόλει, δηλαδή, σε άλλε Μητροπόλει τη Μεσογείου δεν παίζει το ίδιο. Στην Ιταλία έχουν πιο σοβαρέ σκηνή ναι, στην Ισπανία, ε, ε, στην Πορτογαλία, α ε, Για την Ιταλία έχουν πάρα. Καταρχά, μπορεί στο κλάμπινγκ να μην είναι τελείω δυνατή, αλλά έχουν πάρα πολλού παραγωγού. Ε, από την Νάπολη είναι οι περισσότεροι. Πούμε. Οι μεγάλοι είναι όλοι από εκεί. Okay. Τυχαία, έτσι. Ενώ δεν είναι καμιά χώρα που φημίζεται για το χαλίνο το Έχουν και φεστιβάλ μεγάλα, έχουν και κλαμπ, αλλά δεν είμαστε το ίδιο όμω. Δεν είμαστε. Αυτό. Το ίδιο. Δεν είναι στην κουλτούρα μα αυτό. Ναι. Άρα εδώ πέρα, α πούμε, αν μπορούσε να, να, να μου πει μια τάξη μεγέθου του κόσμου που ακούει αυτό το είδο τη μουσική και διασκεδάζει κατά αυτόν τον τρόπο, πώ θα ήταν. Είναι 5.000, 10.000, 15.000 ή 15.000. Okay. 5 είναι σίγουρα. Δηλαδή, σε μεγάλα event ε, με ξένου, α πούμε, mm -hmm. ή και όχι μόνο. Α πούμε, ξένου που προσελκύουν πιο πολλού, mm -hmm. μπορεί να μαζέψει πέντε συν. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι πέντε συν που θα βγουν κάθε Σάββατο. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα τη σκηνή. Γιατί εδώ πέρα, πούμε, είμαστε μια πόλη πόσο πέντε πλάσια εκατομμύρια και δεν έχουμε ένα μεγάλο underground club. Ένα. Δεν υπάρχει. Ναι. Άρα, ποια σκηνή. Σωστό. Και πώ τη βγάζετε, ρε παιδιά. Όχι, αυτό λέω. Πάρτι γίνονται. Κλαμπ uh -huh. υπάρχουν. Αλλά δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχει αντέξει με στον χρονο mm -hmm. και δεν υπάρχει καμία συνοχή. Okay. Αυτό εννοώ. Ναι. Στο πέρασμα των χρόνων από τότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα, το όλο πράγμα πώ έχει αλλάξει. Δηλαδή, έχει ανανεωθεί το, το αίμα, έχει μπει νέο αίμα στην όλη φάση, στην όλη υποσκηνή, α πούμε. Έχει μπει νέο αίμα τώρα τα τελευταία χρόνια. Δύο, ε, καλά, στα δύο χρόνια που πέρασαν, <laughs> δεν Ε, τεσσερα Τέσσερα-πέντε χρόνια, α πούμε, τώρα υπάρχουν μικροί. Okay. Και ειδικά στο τέκνο που φημιζόταν για μουσική που ήταν όλη μεγάλη, ήταν όλη στην ηλικία μου. Mm -hmm. Και τώρα. Είναι όλοι πολύ μικροί, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Ανανεώνεται. Και... Ναι, ανανεώνεται τώρα. Ε, δεν ξέρω πώς θα πώς θα κρατήσει αυτό, δεν έχω ιδέα. Ε, αλλά αυτό είναι που κρατάει τώρα αυτή τη φάση ζωντανή, ότι είναι όλοι μικροί. Μάλιστα. Κέρια ερώτηση τώρα. Ένας τέκνο DJ που παίζει 140, είπες, BPM και βάλε. <laughs> Στο σπίτι σου ακούς αυτή τη μουσική? Ε, θα ακούσω αρκετές μέρες, για να βρω τα κομμάτια που παίζω κτλ., και, αλλά τι υπόλοιπε ώρε ακούω άλλα πράγματα. Όπω. Όπω Metal Όπω τη Metal δηλαδή. κοίτα, πάνω κάτω. Εγώ Λοιπόν, κοίτα. Ακούω από όλα από Metal αλλά πολύ μου αρέσει το black metal, λίγο death. Και ακούω και πολύ hard rock glam και τέτοια ξέρει. Πώ κολλάει αυτό μετά Δεν κολλάει καθόλου. Δεν έχει σχέση το ένα μετάλλο, τα αφήνουμε ξεχωριστά και έτσι είναι και πολύ πιο ωραία όλα. Ωραία, και όταν είναι να παίξει κάπου, περιγράψε μου κάπου στη διαδικασία μέχρι να πα εκεί. Δηλαδή, πώ ετοιμάζει το set σου. Α, το set δεν το ετοιμάζω ποτέ. Τα κομμάτια μου τα ετοιμάζω με χρονολογική σειρά. Δηλαδή, από τα έχω σε χωρισμένε εβδομάδε okay. στο σικάκι μου. Για να ξέρω πότε πήρα τι, έτσι ώστε μετά από ένα χρόνο να τα πετάω. Α, τα. Ναι, ναι. Και κρατάω, α πούμε, ένα best of τη χρονιά. Okay. Οπότε το κάνω έτσι για να ξέρω ποια είναι τα καινούρια. Γιατί πάντα θέλω να παίζω αυτό που παίρνω πρώτα για να τα δοκιμάζω, για να δω αν θα πιάσουν. Μπλα μπλα. Ε, οπότε ε, το set καθ' αυτό δεν ετοιμάζεται ποτέ από πριν για μένα. Okay. Καταρχά δεν παίζω με υπολογιστή, παίζω με αισθηκάκι. Οπότε ε, δεν παίζει playlist uh -huh. κτλ. Ε, γιατί εκείνη τη στιγμή το βλέπω. Άντε να ξέρω ποιο κομμάτι θα βάλω πρώτο, στην καλύτερη. Που και πάλι δεν με πολύ ενδιαφέρει. Το κάνει εκείνη τη στιγμή. Okay. Γιατί δεν ξέρει τι θα παίζει ο άλλο πριν, Σωστό. δεν ξέρει πόσο κόσμο θα έχει, δεν ξέρει τι κόσμο θα έχει. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Οπότε το ετοιμάζει ε, επιτόπου, δηλαδή. On the fly. real time. <laughs> 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 on the fly. Ε. <laughs> <laughs> Μάλιστα. Δύσκολο. Ο, όχι, δεν είναι. Ωραία, ποιο είναι το καλύτερο και το χειρότερο του να είσαι τέκνο DJ επί τόσα χρόνια σε μια χώρα σαν την Ελλάδα και σε μια πόλη σαν την Αθήνα. <laughs> Α, δεν το βλέπω έτσι. Θα σου πω ποιο, ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα να είμαι τέκνο DJ τώρα. Είναι ότι μάλλον αρχίζω και νιώθω ότι κουράζομαι σωματικά. Βαρύνει το σώμα. Αυτό. Ε? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα τη Αθήνα δεν έχω κανένα θέμα γιατί τα πάρτι που κάνουμε είναι μεγάλα. Δηλαδή έχει πάρα πολύ κόσμο πλέον, mm -hmm. Ρολάρι. Άσχετα δεν υπάρχει όπω λέγαμε πριν μια σκηνή μεγάλη, κάτι που μπορεί να πάει τη χώρα μα την μπροστά κτλ. Αλλά γίνονται πράγματα. Okay. Οπότε δεν είναι αυτό όπω ήταν πριν που ήταν λίγο πιο. Πώ το πω, Stone Age τα πράγματα. <laughs> <laughs> αυτό, αυτό είναι το, το χειρότερο. Ότι σωματικά αρχίζει και βαραίνει, όπω είπα. Το πιο κουραστικό κομμάτι, ποιο είναι στο, σε ό,τι έχει να κάνει με το σώμα το ίδιο. Ότι πρέπει να είσαι όρθιο εκείνε ε, τι ώρε το πρωί. Η αϊπνία. Μόνο αυτό. Απλώ και να πάω και να μην κάνω τίποτα, να κάτσω λίγο έτσι. Άμα γυρίσω το πρωί, τελείω, ό,τι και να κάνω. Για μένα. Δεν κάθεσαι έτσι. Άλλο εγώ. Εσύ κοπανιέσαι κιόλα. Υπάρχουν πολλά βίντεο εκεί έξω που σε δείχνουν ένα σχεδόν headbanging. Ναι, ναι είναι η, η φάση Αλλά η αϊπνία είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτό. Το ότι χαλά το ωράριο του ύπνου. Ναι, το βιολογικό ρολόι κάπω. Τα circadian rhythms. <laughs> τα παίζει κάπω. <laughs> όταν ε, όταν παίζει μουσική, έρχεται κανένα να σου ζητήσει κάτι. Δηλαδή, βάλε κάτι, βάλε το. Α, όχι, όχι, όχι. Βάλε, όχι, 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 δεν, όχι, όχι δεν έχει τέτοια okay. Λόγω του, του είδου μουσική. Ναι. ναι, ναι. Ε, έτσι, ό,τι θέλει να ακούσει κάποιο κάτι ή κάτι δικό μου, α πούμε. Mm -hmm. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο να γίνει. Ναι, αλλά πέρα από αυτό δεν έχει. Για πες μου για τα δικά σου. Την αυτά που γράφεις εσύ. Ναι. Κοίτα, δεν γράφω όσο, πολύ, όσο έγραφα παλιά. Γιατί ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχε νόημα να, να βγάζει μουσική. Δεν. Πήγαιναν τα κομμάτια άκλα αυτά mm -hmm. Οπότε γράφω πιο λίγο τώρα. Έχω και ένα site project με το οποίο γράφω και κάνω και μουσική <laughs> για NFTs Άλια, Πα είναι. παράλληλα. Οπότε το μοιράζουμε μεταξύ αυτών των Αχα. δραστηριοτήτων. Είδα τι προάλλε στα social ανέβασες κατά καιρού. Βασικά ανεβάζει ότι το, τάδε track σου το παίζει ξέρω, η mm -hmm. Νομίζω. Mm -hmm. Πώς φτάνει ένα track ενό παραγωγού από την Ελλάδα σε μία από τι πιο μεγάλε αυτή τη στιγμή DJs τα labels στα οποία κυκλοφορούμε τη μουσική μα uh -huh. ε, έχουν ένα promo list. Οπότε, αν το label είναι καλό, φτάνει εκεί που πρέπει. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή. Okay. Δεν, δεν, κάνω κάτι εγώ εκεί. Να, τα, να το ξεκαθαρίσω εδώ. Με μερικού DJs, ναι. Και το συγκεκριμένο που λε, όχι απλώ το label που, στο οποίο βγάζω, τα στελνει uh -huh. εκεί πέρα και πάνε όλα και τα παίζουν κτλ. Έτσι γίνεται το κολπάκι. Είναι καλή DJ Charlotte, ναι. δεν uh -huh. Είναι καλύτερη από την... Αμελιλέντζ. <laughs> <laughs> Το ίδιο είναι για μένα. Από την ίδια Κράβιτ ή παίζουν άλλη μουσική. Okay, με, κοίτα. <laughs> και θα θα να... βάλω και <laughs> την Μπέγκιγκου μετά μέσα. Ελά, πε τα μήμα Άσε μουσικέ φορέ και πέστε <laughs> Δεν ακούω τέτοια καταρχά. Ούτε Μπέγκιγκου, ούτε Μπέγκιγκου. Okay. Οπότε ειδικά Μπέγκιγκου είναι άλλο. Ε, <laughs> ε, είναι άλλη μουσική τελείω. <laughs> Πετε με την Ινέα, υπάρχει ένα κροσόβερ κάπου. Αλλά δεν ακούω τέτοια. <laughs> ε, είναι άλλη μουσική γενικά. Ε, όχι, οι άλλε δύο είναι άλλο πράγμα. Πόσο ε, αφορά το ύφο, e το ύφο e είναι που το κάνει ναι. το διαστημικό. Όχι τα σκύλ, καθ' Για Η Αμελήλεν και η Σαραλόντε Βίτ, ποια είναι η καλύτερη από τι δύο. Α, το ίδιο μου φαίνονται και οι δύο. Δεν ξέρω. Ε, ε, ε... Αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερο τέκνο DJ στον κόσμο ποιο είναι. Ωw, oh, καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Έναντε. Ποιο είναι τώρα ο, ο μεγαλύτερο. Ο Πάπα, α πούμε. Είναι ο Καλ Κόξ ακόμη. Ο Καλ Κόξ είναι ο Καλ Κόξ. Okay. Αλλά δεν παίζει μόνο τέκνο. Αυτό είναι το θέμα. Mm -hmm. ε, παίζει απ' όλα. Οπότε. Πραγματικά αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Δεν, δεν ξέρω τώρα ποιος είναι ο πιο μεγάλος. Έχει superstar DJs στην σκηνή. Έχει. Θα μου πεις, είπαμε τις δύο γυναίκες αυτές ναι. που είναι superstar DJs. Αλλά είναι μετρημένοι πλέον. Δεν είναι όπω ήταν παλιά που mm. υπήρχε αυτό το... Υπάρχουν superstar DJs στο EDM πάρα πολύ. Ναι. Εκεί που... γιατί είναι στο όριο του pop. Okay. Και τα νούμερα είναι τέτοια, οι αμοιβέ είναι τέτοιε και το όλο lifestyle του είναι παρόμοιο με pop stars. Mm -hmm. Απλά έχει ηλεκτρονικό υπόβαθρο όσον αφορά τη μουσική. Είναι πάρα πολύ κοντά και κάνουν και τσαρτ στα pop τσαρτ. Okay. Οπότε καταλαβαίνει ότι αυτή θα ήταν η σούπερ στα DJ τη εποχή μα τώρα. Mm -hmm. αλλά, αλλά είναι σχεδόν άλλο πράγμα. Μάλιστα. Πες λοιπόν, ότι εσύ συνομιλεί τώρα με έναν φίλο και συνάδελφο από το εξωτερικό. Ξέρω, από, την, από την Πολωνία, λέω στην τύχη μια χώρα. Και θέλει να έρθει στην Αθήνα. Για ένα weekend, μια και έχουμε γίνει και προορισμό Σαββατοκύριακο πια και είμαστε και καταπληκτικοί. <laughs> καταπληκτική ποιότητα ζωή. <laughs> τον... Λοιπόν, πώ θα του περιέγραφε την Αθηνά εκεί νύχτα, βγάζοντα τη συνθήκη τη πανδημία <laughs> από, από την εξίσωση. Ότι είναι very busy. <laughs> <laughs> Γιατί <laughs> είναι. <laughs> Σκέψω. Όπω λέγαμε πριν, σε μια πόλη που γενικά αυτή η μουσική δεν είναι και η νούμερο ένα, κάθε βράδυ σε ένα καλό σουκού, α πούμε, μπορεί να έχει τρει ξένου για αυτή τη μουσική. ή <laughs> και τέσσερι. Όχι άσχημα. Καθόλου. Έτσι. Το τι αντίκτυπο έχει αυτό δεν έχει να λέει, αλλά θα σου πω ότι έχει πράγματα να κάνει. Mm -hmm. Οπότε είναι όντω busy. Και ό,τι μουσική και να ακού, εδώ μπορεί να πετύσει και live καλά πλέον σε σχέση με, αν θυμάσαι, τα πέτρινα χρόνια. Ναι, ναι. Οπότε αυτό θα έλεγα. Είναι πάρα πολύ busy mm -hmm. και σίγουρα θα να πετύχει κάτι ό,τι mm -hmm. και να ακού. Αυτό. Βασικά, άμα όσο πιο light πράγματα ακού, τόσο πιο πολλά πράγματα θα βρει. Σωστό, ναι. Γυρνά λοιπόν στο σπίτι σου ναι. στι 7 η ώρα το πρωί. 8, 9. Πέφτει για ύπνο. Δεν κοιμάσαι πολύ όπω είπε. 4-5 ώρε, μαξ. Ναι. Σηκώνεσαι και έχει hangover. Ναι, ναι, ναι. ναι. Τι κάνει για να ισχυώσει, λοιπόν, Ποια είναι η γιατριά σου, Αμέσω το μυστικό. Αμέσω. Του Christian Κάμπα για το hangover. Πριν κοιμηθεί. Ναι. Εδώ είναι το ψωμί. Ναι. Βέβαια δεν. Μην το κάνει κανένα αυτό. <laughs> <Τι> <laughs> είναι... <κάθε. laughs> δεν είναι, δεν κάνει, <laughs> ένα δεν ένα είναι σωστό. <laughs> Μπορεί να πεθάνετε, αλλά. ε, παίρνω εξέντριν πριν κοιμηθώ που είναι ασπιρίνη με καφέινη μαζί. Είναι μια Αμερικάνικη ασπιρίνη. Είναι. Τίποτα. Over the counter είναι. Ναι, Παίρνω ένα πριν Δύο βασικά που είναι οι δόση για ενήλικε που είμαστε εμεί. Για το κεφάλι. Και όταν ξυπνάω παίρνω άλλα δύο. Αυτό. Και Όχι. Functional. και ένα μπουκάλι νερό μεγάλο αυτό. Ναι και έτσι πορεύεσαι την Κυριακή, α πούμε, για να βγει η Κυριακή και να ξεκινήσει η εβδομάδα. Ναι, για να φτάσει μέχρι τη Δευτέρα. Δεν κάνει κάτι παραπάνω. Α πούμε, είμαι σκουπίδι την άλλη μέρα, ό,τι και να γίνει. Mm -hmm. Είτε πιο 15 ποτά, είτε πιω μια μπύρα, που λέει ο λόγο, η άλλη μέρα δεν υπάρχει για μένα πλέον. Πότε παίζει καλύτερα, όταν ε, το έχει τσούξει ή όταν είσαι σόμπερ. Ποτέ σόμπερ. Ποτέ. Ποτέ. Ε? Ποτέ. Είναι το χειρότερο μου. Μάλιστα. Θέλω, δεν θέλω να με κάγελο, αλλά να έχω πει τρία ποτά. Ναι, αυτό. έχει αυτό. Μήνυμου. Αλλά ναι, εκεί γιατί αλλιώ. Απλώ μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο αυτό. Οκ Η σκηνή, η τέκνο σκηνή στην Αθήνα έχει μπιφ. Α, ναι. Α, ναι. μεταξύ σα. δεν πάρα πολύ. Γιατί. γιατί. Κοίτα. Πρώτον, πάντα ήταν έτσι εδώ. Απλά τώρα με social media που όλοι ξέρουμε τι κάνει ο καθένα, όλοι γνωριζόμαστε απλά αυτά τα μπιφ γιγαντωνονται mm -hmm. και διαιωνίζονται. Δηλαδή έχουμε, έχουμε μπιφ που κρατάει, πούμε, μήνε. Σεζόν. <laughs> και είναι και, και πολλέ φορέ γίνονται και χοντράδε. Πολλέ. Αυτό δεν θα φύγει ποτέ. Και όσο επιτυχημένο είναι ο ένα, τόσο θα του κάνουν μπιφ οι άλλοι. Μάλιστα. Αυτό είναι ο μόνο λόγο. Okay. Λοιπόν, αν ο χώρο και ο χρόνο δεν έπαιζαν κανένα ρόλο, έτσι, πού θα ήθελε να παίξει μουσική το ερχόμενο Σάββατο, είτε στην Αθήνα, είτε οπουδήποτε στον κόσμο, είτε δεν ξέρω πού. Υπάρχει κάποιο έτσι, κλαμπ εμβληματικό για την τέκνο, όπω ήταν παλιά για την Disco το Studio 54, ξέρω, ή το Paradise Garage και τέτοια. Ναι, ναι, υπάρχουν τέτοια μαγαζιά, αλλά δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό. Ε, με να μου αρέσουν <laughs> τα festival πιο πολύ να παίζω. Αυτό ήταν το, το καλύτερο μου όταν πήγαινα έξω, α πούμε. Έχει παίξει, δεν Παντού έχω Για πε μέρη που έχει παίξει χώρε και... Θα σου πω το αγαπημένο μου μέρο για τέτοια ήταν το Μεξικό. Έχει παίξει. Έχω πάει πολλέ φορέ. Ναι. Ε, γιατί τα φεστιβάλ είναι μεγάλα ε, και έχουν και σαγκεντέλικ μέσα που μου αρέσει πολύ. Όταν είναι μεγάλα. <laughs> 10.000. Oh. Ναι. Not bad. Ε, και αυτό είναι για μένα το, το, top, το ωραίο. Ε. Ναι, πριν το πιο ωραίο. Πού άλλο έχει παίξει εξωτερικό. Ε, έχω πάει παντού, Βόρεια Νότια Αμερική. Ναι. Ε, Ευρώπη στα πιο πολλά μέρη έχω πάει. Έχω φτάσει μέχρι την Κίνα από την άλλη. Πώ γίνεται, ρε φίλε, αυτό. Πε μου, δηλαδή, ένα τέκνο DJ από την Αθήνα. Κοίτα, πώ φτάνει να παίζει στο Μεξικό και, στη... και, γενικά στην Κίνα και στην Νότια Αμερική και σε όλα αυτά. Γιατί από την άλλη σου λένε εντάξει, τώρα είναι η δουλειά αυτή που κάνει, πρέπει να σοβαρευτεί, να μεγαλώσει. Αλλά γυρνά και του λε, φίλε, εγώ περιοδεύω σε όλο τον κόσμο. Ναι, ε, αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά. Κοίτα, εγώ παίζω 20 χρόνια σχεδόν όμω, δεν παίζω 2 okay. Οπότε έχουν μεσολαβήσει πολλά χρόνια. Ακριβώ. <χτυσίματος. χτυσίματος. χτυσίματος>. Ε, όλα έχουν να κάνουν με, τα, με, τη μουσική που φτιάχνω βασικά. Έκανα κάποιο κομμάτι, γινόταν επιτυχία, πήγαινα και έμπαζα. Αυτό. Μάλιστα. Σχεδόν σαν να σε μπάντα κάπω. Okay. Που βγάζουν άλμπουμ, κάνουν τουρ, αυτό. Κάπω. Αν έκανε παιδί. Ναι. Θα ήθελες να ακολουθείς την, ε, τη δική σου, το δικό σου επαγγελματικό προσανατολισμό. Θα ήθελα να είναι στη μουσική. Okay. Στο δικό μου, μ, μ, μάλλον όχι, γιατί έχει πολύ σαπίλα. <laughs> το, 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 το επάγγελμα, <laughs> όπω ξέρει. <χαίρεις. laughs> Αλλά εντάξει, υπάρχουν και χειρότερα που θα μπορούσε να κάνει οπότε δεν δε θα. Τί δε, ναι. Ωραία, και όταν έχει λοιπόν το hangover την άλλη μέρα και προσπαθεί να ηρεμήσει και λες ότι είναι η Κυριακή σου πάντα φεύγει και είσαι off. Τι μουσική ακού για να ηρεμήσει, ψυχούλα σου, Τίποτα. Τίποτα ε. mm. Δεν μπορώ. Δε, είμαι πολύ off εκείνη τη στιγμή. Ό,τι και να ακούσω, δεν μπορούσα καν να το επεξεργαστώ και δεν. Πιο παλιά ήμουν πολύ πιο. Α, ah, ακούσουμε αυτό, τι ώρα που είναι Κυριακή. Εντάξει, πειράζει, είμαστε κουρασμένοι τώρα, δεν έχει τώρα, είναι. Να <laughs> τελειώσει <laughs> τώρα, πάμε. <laughs> Δυστυχώ αυτό είναι το κόλπο τώρα. Για μένα, έτσι. Το πιο αργό σλότ που έχεις βγει να παίξει. Δηλαδή, πιο... η πιο τρελή ώρα <laughs> που έχει βγει να παίξει. Από... Και... Απόγευμα, αλλά από after. <laughs> <laughs> και ζούσε ο κόσμο. Ναι, πάλι στο Μεξικό, καλή ώρα. άκου. άκου. <laughs> Αυτή είναι η <laughs> <laughs> Μου λένε, OK, το... είναι αυτό το σλότ. Και λέω, Και βλέπω πέντε απόγευμα. Λέω, τι πέντε απόγευμα λέω. Εγώ πέντε απόγευμα. Και, ναι. Εγώ. <laughs> <laughs> Αλλά όντω ήταν after που πήγαινε μέχρι το βράδυ το άλλο. Ωー αυτό. Φίλε. Οπότε το πιο αργό που έχω παίξει είναι αυτό. Και ήτανε κάποιοι δηλαδή από το προηγούμενο βράδυ. Ναι. Και φτάσανε μέχρι τι πέντε ναι, απόγευμα. Ναι, ναι, ναι. Και μπράβο τους. δεν Και τους. <laughs> και γιατί όχι. <laughs> Κρίστιαν Κάμπας, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ φίλε μου. Εγώ ευχαριστώ Θεοδόσε. Για τις ωραίες ιστορίες και για τα ωραία τεκνοκοπανήματα. <laughs> ε. ναι. Συνέχισε έτσι. Μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe στη σειρά podcast χίλιας και μία νύχτες σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, την άλλη πέμπτη. <laughs>